ένα κοινωνικό λειτουργό έχει ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Και έχει 123 οικισμούς και 23 κοινότητες. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να παίξει σωστά το ρόλο του? Για όνομα Θεού, δηλαδή, εντάξει. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε έτσι πολύ απλά. Μπάστα. Αυτή είναι η οργισμένη αντίδραση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου στην αιχμηρή τοποθέτηση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης σε υποθέσεις όπως της 11χρονης που άγγιξε ευαίσθητες χορδές και προκάλεσε αμήλικτα ερωτήματα. Ο ελεγκτικός μηχανισμός και ο έλεγχος του ελεγκτικού μηχανισμού είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες. Δηλαδή, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων που είναι δίπλα στους δημότες, είναι εκεί, βλέπουν την ευαλωτότητα, είναι από πάνω να την παρακολουθούν. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν έτσι οι υπουργοί και να χρεώνουν την ανυπαρξία της κοινωνικής πολιτικής στους δήμους, στους οποίους δεν τους έχουν στελεχώσει. Δηλαδή, για όνομα Θεού, δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Ναι, δική μας είναι η αρμοδιότητα. Δεν αρνούμαστε να αναλάβουμε και παραπάνω. Μέσα θα μας δώσουν. Χωρίς περιστροφές, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου επέστρεψε τις αιχμές προς την αρμόδια Υφυπουργό. Μίλησε για ένα σκηνικό επαναλαμβανόμενο με την κεντρική πολιτεία να επιχειρεί πάντα στα δύσκολα, όπως τονίζει, να ανοίξει τα σχήρα της και να μεταφέρει τις ευθύνες της στην αυτοδιοίκηση για να καλύψει τα δικά της κενά. Έχουν ψάξει οι αρχές για το τι είναι αυτή η οικογένεια, πώς είναι ο θείος, πώς είναι ο παππούς, πώς είναι η ανάδοχη οικογένεια. Έχει γίνει κοινωνική έρευνα εκεί πέρα. Και μετά υπάρχει πολύ σημαντικό αυτό που λέμε η μεταπαρακολούθηση. Οι υπηρεσίες του Δήμου πηγαίνουν, ξέρουν το παιδί αυτό είναι ευάλωτο. Ρώτησαν ποτέ πόσοι είναι σε αυτό το πόστο, άρα έπρεπε να κάνετε σωστή τη δουλειά σας και την κάνετε? Δεν μπορούμε να λέμε απλά το κράτος, έτσι είναι, κύριε Τερζάκη. Μεταφέρει αρμοδιότητες και δείχνει με το δάχτυλο στον εισαγγελέα, αυτός φταίει, βάλτονε μέσα για να μην πω εγώ. Κουβέντες που τις έχουμε πει και τις λέει τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια τώρα. Διότι καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε επιφορτιστεί με πάρα πολλά ζητήματα αυτή την περίοδο. Τα κοινωνικά προβλήματα είναι τεράστια και εμείς είμαστε λίγοι, είναι υποστελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι μια αδύρυτη πραγματικότητα. Στη σκιά των αποκαλύψεων, με πρωταγωνίστρια την ανήλικη από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, μια σειρά από ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για το πώς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες χειρίστηκαν την υπόθεση. Σε βλέπω σαν παιδί μου. Αυτά μου λέει ο θείος μου όταν ήμουν 12 χρονών. Ταυτοχρόνως όμως, για μια ακόμη φορά έρχονται στο φως διαχρονικές παθογένειες και σοβαρές παραλήψεις. Την ώρα που το Υπουργείο δείχνει την αυτοδιοίκηση, εκείνη με τη σειρά της επαναλαμβάνει την απογύμνωση σε προσωπικό και πόρους. Και όσο το πινκ-πονγκ ευθυνών και αρμοδιοτήτων συνεχίζεται, τόσο παιδιά όπως τη μικρή Ελένη θα ανεβαίνουν αβοήθητα το δικό τους Γολγοθά.